Η έντονη κακοκαιρία που αναμένεται έχει σημάνει συναγερμό σε όλες τις υπηρεσίες και στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Επιποδώς βρίσκονται αυτές για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων. Ενώ αυστηρά στις οδηγίες που δίνονται, στάθηκε ο Περιφερειάρχης Αρκαδίας Χρήστος Λαμπρόπουλος. Έχει γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια. Όλες οι υπηρεσίες θα είναι επιποδώς από σήμερα συνεχώς και στο κέντρο επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε παρουσιαστεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό έχει να κάνει με τις υπηρεσίες της περιφέρειας, έχει να κάνει με τις υπηρεσίες των Δήμων και έχει να κάνει βεβαίως και με ιδιώτες εργολάβους που τους έχουμε ζητήσει να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν εφόσον χρειαστεί τόσο στην περιοχή της Τρίπολης όσο και στις περιοχές των υπόλοιπων τεσσάρων Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Εκείνο που είναι απαραίτητο να κάνουμε γνωστό σε όλους είναι ότι θα πρέπει όλοι να λάβουν υπόψη τους την ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας, δηλαδή να κάνουν τις λιγότερες δυνατές μετακινήσεις. Ειδικά να αποφεύγουν να κινούνται σε ρέματα είτε σε περιοχές εντός ρεμάτων που δυστυχώς πολλές φορές συμβαίνει και δημιουργούνται προβλήματα, να απομακρύνουν αντικείμενα τα οποία μπορεί να τα πάρει ο αέρας με κίνδυνο και για ανθρώπινες ζωές, να μην βρίσκονται σε ισόγεια ή υπόγεια την περίοδο, την ώρα της εξέλιξης του φαινομένου και προφανώς να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους με αυτοκίνητα. Όλοι πρέπει να ξέρουμε ότι τα στοιχεία της φύσης δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, ούτε μπορούμε να ξεφύγουμε δύσκολες καταστάσεις αν βρεθούμε στην ώρα της εξέλιξης ενός σημαντικού φαινομένου. Όλοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις οδηγίες που έχουν δοθεί, να περιορίσουμε την δραστηριότητά μας τις δύο αυτές ημέρες, προκειμένου να αποφύγουμε την έκθεσή μας σε κινδύνους. Εμείς είμαστε στη διάθεση όλων, τα τηλέφωνα όλων μας είναι διαθέσιμα έτσι ώστε να ενημερωνόμαστε για πιθανά προβλήματα ή κινδύνους και επαναλαμβάνω ότι όλες οι υπηρεσίες περιφέρειας και δήμων, αεροπορίας, πυροσβεστικής, στρατού, δασαρχείου είναι διαθέσιμες για να αποφύγουμε κινδύνους και να αντιμετωπίσουμε τα όποια προβλήματα. Με τη βοήθεια όλων και με την πιστή τήρηση των οδηγιών που έχουν δοθεί από την πολιτική προστασία, εκτιμώ ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και θα έχουμε τα λιγότερα δυνατά προβλήματα.